τον Κύριε εκλογικό. Κοντάρη και κύριε Πιταρά, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι η εκτόξευση των τιμών της στην ενέργεια, τα καύσιμα και ό,τι συμπαρασύρουν αυτές δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, τον οποίο βέβαια η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως βολικό άλοθη. Κατά την άποψή μας, η ακρίβεια αυτή σε συντριπτικό ποσοστό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της απελευθέρωσης της ενέργειας και της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, δηλαδή της απολιγνητοποίησης, και δεν θα τα αναλύσω, είναι γνωστά τι σημαίνουν αυτά, καθώς επίσης και του χρηματιστηρίου των ρήπων, που βήμα-βήμα βάλανε το χεράκι τους όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, καθιστώντας έτσι το φυσικό αέριο στρατηγικό καύσιμο και φυσικά πανάκριβο και για τα λαϊκά νοικοκυριά και για τις μικροβιοτέχνες, αλλά και για την αγροτική παραγωγή. Μέσα από αυτά νομίζω ότι είναι εμφανές και αποκαλύπτεται η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που προώθησαν την παραπάνω στρατηγική. Γιατί αν δεν δούμε τις αιτίες που γεννούν αυτά τα προβλήματα, από εκεί και πέρα τα 4 δισεκατομμύρια που προανέφερε ο κύριος Οικονόμου ή κάποιες άλλες λύσεις, πραγματικά θα είναι ασπιρίνες, αν δεν δούμε τις πραγματικές αιτίες. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτεται και η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που βάζουν πλάτη σε αυτή την στρατηγική, δηλαδή της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ ο πραγματικός του στόχος είναι η προώθηση των ανταγωνισμών, των ανταγωνιστικών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ομίλων της πράσινης ενέργειας που τους βλέπουμε να ξεφυτρώνουν και να θησαυρίζουν πραγματικά. Κατά την άποψή μας, επίσης, όσον αφορά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τις ακούμε. Βλέπουμε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια φιλολαϊκή διαχείριση, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, γιατί εδώ και πολλά χρόνια και διαχρονικά υπηρετούν με συνέπεια την αστική Μάλιστα. πολιτική. Κατά την άποψή μας, να πω για την πρότασή μας, η διεκδίκηση για άμεσα μέτρα ανακούφισης είναι η κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, για αυξήσεις στους μισθούς, και οπωσδήποτε οποιαδήποτε διεκδίκηση είναι δεμένη όσο ποτέ με τον αγώνα να πάψει η ενέργεια, να σταματήσει να είναι εμπόρευμα το οποίο οι λαοί πληρώνουν πανάκριβα. Ακόμα δυστυχώς και όπως δείχνει η επικαιρότητα, το πληρώνουν και με το αίμα τους. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.